Ικανοποιητική ήταν η συμμετοχή στη συγκέντρωση του εργατικού κέντρου και η πορεία στους δρόμους της πόλης. Οι Τρικαλινοί εναντιώθηκαν για άλλη μια φορά στην κυβερνητική πολιτική και στις επιταγές του μνημονίου. Η πρόεδρος του εργατικού κέντρου Τρικάλων, κ. Αντίνα Δήμα, μίλησε για την ανάγκη ανατροπής αυτής της πολιτικής. Σήμερα, Τετάρτη, 20 του μηνός, είναι η γενική απεργία που κήρυξε η ΓΕΣΕΑ ΔΕΔΗ. Το εργατικό κέντρο Τρικάλων συμμετέχει σε αυτή την απεργία. Έχει κάνει τη μεγαλύτερη δυνατή κινητοποίηση τις προηγούμενες ημέρες. Ήρθαμε σε επαφή με χώρους δουλειάς, με τους εργαζόμενους, με τους πολίτες, με τα πρωτοβάθμια σωματεία. Αυτή η απεργία, όπως και όλες βέβαια, αγγίζουν όλους τους κλάδους, όλες τις ειδικότητες. Θα πρέπει όλοι να είμαστε ενωμένοι, θα πρέπει να δείξουμε μια δυνατή εικόνα. Μεγάλη ήταν και η συγκέντρωση του Πάμε στα Τρίκαλα με μια ογκώδη παρουσία του κόσμου στην κεντρική πλατεία και κεντρικό ομιλητή τον Δημήτρη Αρμάγο, ο οποίος καταφέρθηκε ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης. Ακολούθησε συμβολική κατάληψη της Ακρωτικής Τράπεζας. Η σημερινή απεργία είναι η αρχή μιας ακόμα γενικευμένης σύγκρουσης, μιας μεγάλης μάχης, γιατί η κυβέρνηση με νόμους έχει προσπαθήσει πραγματικά να καταργήσει κάθε δικαίωμα που κατακτήθηκε τον προηγούμενο αιώνα. Ένα από αυτά είναι η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και οι κλαδικές συμβάσεις που εκτός από τους μισθούς καθορίζουν συνολικά τους όρους πώλησης της τιμής της εργατικής δύναμης. Κατακτήθηκε με αγώνες, κατακτήθηκε με αίμα. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει ο κάθε εργαζόμενος εύκολο θύμα και έρμεο στις ορέξεις του κάθε εργοδότη. Κοινός αγώνας με όλους, με τους αγρότες, με τους επαγγελματιοβιοτέχνες, με τις γυναίκες, με τους νέους. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα και θα τον κερδίσουμε.